Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε τις εξελίξεις στο Κυπριακό, κυρία Μαρκουλή, με την έννοια ότι το ρεπορτάζ, και το επαναλαμβάνω, μας δίνουν την πληροφορία ότι είναι μια διαδικασία κρύο-ζεστό χθες, και μέσα από τις συζητήσεις μάλλον που γίνονται μεταξύ των διαπραγματευτών βγαίνουν αποτελέσματα. Δεν υπάρχει αυτή η στασιμότητα. Ενώ προχθές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Εθνικό Συμβούλιο τους έδωσε τους αρχηγούς των κομμάτων να καταλάβουν ότι οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Αυτό δεν το λέω εγώ, διαβάσαμε όλοι και στις εφημερίδες, παρακολουθούσαμε και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας ανάγνωση, κυρία Μαρκουλή. Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κύριο Μαυρογιάννη ήταν πριν από μερικές μέρες. Δεν έχω πιο πρόσφατη ενημέρωση. Θα έχουμε αύριο συνάντηση της ομάδας στήριξης μαζί με τον κύριο Μαυρογιάννη για να μας ενημερώσει το τι έχει προκύψει στις τελευταίες συναντήσεις των διαπραγματευτών. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν δύο επίπεδα, το επίπεδο των ηγετών και το επίπεδο των διαπραγματευτών. Οι συναντήσεις των ηγετών είναι καθορισμένες, έχουν απομείνει, αν δεν απατώ, με άλλες τρεις συναντήσεις μέχρι το τέλος Μαΐου, ενώ οι συναντήσεις των διαπραγματευτών συνεχίζονται, όχι σε πάρα πολύ εντατικό ρυθμό, αλλά τουλάχιστον συνεχίζονται. Δεν έχω ενημερωθεί ακόμα για τις πιο πρόσφατες συναντήσεις των διαπραγματευτών. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι αυτή τη στιγμή συζητούν τα θέματα διακυβέρνησης, οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτά τα τρία θέματα τα οποία συζητήθηκαν και στην προηγούμενη συνάντηση των ηγετών. Θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε εάν υπήρχαν οποιασδήποτε μετακινήσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς, ιδιαίτερα στα θέματα τα οποία είχαμε πραγματικά σκαλώσει. Δηλαδή, να είμαστε συγκεκριμένοι. Είναι το θέμα της αποτελεσματικής συμμετοχής βασικά, το οποίο είναι για μας κέρια σημασίας. Και δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, δηλαδή να υπάρχει μια πιο δημοκρατική και αντιπροσωπευτική συμμετοχή στα ομοσπονδιακά όργανα, αλλά είναι και θέμα λειτουργικότητας. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε συγκεκριμένο ομοσπονδιακό σώμα να απαιτεί την θετική ψήφο των Τουρκοκυπρίων. Αυτό είναι αδιανόητο. Δηλαδή δεν υπάρχει, και σας το λέω με γνώση και πείρα, σε κανένα ομοσπονδιακό κράτος, σε κανένα, ακόμα και αυτό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, το οποίο όπως ξέρετε προήλθε μετά από επιδιαιτησία, θα έλεγα, με τη συμφωνία Ντέιτον, ακόμα και εκεί δεν υπάρχει αυτός είτε ίση συμμετοχή, είτε αυτό που απαιτούν δηλαδή οι Τουρκοκύπροι, είτε ίση συμμετοχή σε όλα τα όργανα, είτε να υπάρχει τουλάχιστον μια θετική ψήφος των Τουρκοκυπρίων. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Και είναι αδιανόητο πραγματικά να ερμηνεύεται με αυτόν τον τρόπο η αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων. Δεν γνωρίζω αν υπήρχε οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της τάσης. Αν υπήρχε, πιστεύω ότι θα είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί αυτό ήταν ένα αγκάθι το οποίο προέκυψε από τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά με μεγαλύτερη ένταση πρόσφατα, με την απέτηση να υπάρχει μια θετική ψήφος σε όλα τα ομοσπονδιακά όργανα. Τώρα θέλω να ρωτήσω ότι με αυτή τη λογική, έτσι όπως μας περιγράφετε τα πράγματα, εμείς περιμέναμε αλλαγή στάσης της Τουρκίας, αυτό που εκτιμούσαν πάρα πολύ, μετά το δημοψήφισμα. Ίσως αυτό, εάν υπάρξει μετακίνηση, να εμπίπτει μέσα σε αυτό το παιχνίδι του blame game, και
αυτό το ρωτώ, ότι καθόμαστε και συνομιλούμε, γιατί θα πρέπει να φτάσουμε κάπου όσο αφορά την επίλυση του Κυπριακού. Mm-hmm. Από την άλλη όμως υπάρχουν και αυτές οι προκλήσεις. Κάθε μέρα πλέον έχουμε και μία ναύτεξ. Εδώ μας βγάζει τον Παρπαρός κάθε τρεις και λίγο να βολτάρει για έρευνες. Δεσμεύει περιοχές από την Πάφο μέχρι και την Κερίνια, mm-hmm. που είναι στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό δεν είναι καθόλου βοηθητικό σε αυτή την προσπάθεια? Σίγουρα δεν είναι βοηθητικό. Πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι εγώ δεν συμπεριλαμβάνομαι μεταξύ αυτών οι οποίοι ανέμεναν ότι μετά το δημοψήφισμα θα υπήρχε μια πιο θετική, ή ανέμεναν τουλάχιστον, ότι θα υπήρχε μια πιο θετική προσέγγιση της Τουρκίας. Η δική μου ανάγνωση, γιατί μελετώ την Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, mm-hmm. Είναι ότι η Τουρκία δεν έχει δώσει σημάδια. Δεν είχε δώσει ποτέ σημάδια ότι θα άλλαζε την πολιτική της. Η Τουρκία είναι σταθερή στην πολιτική της εδώ και πολλές δεκαετίες. Άρα δεν ανέμενα το δημοψήφισμα για να αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας, η οποία παραμένει ίδια. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των ναύτεξ και των προκλήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ, να υπενθυμίσω ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Και επειδή ήμουν Υπουργός Εξωτερικών το 2011, όπου είχα, και το 2012, όπου είχαμε ένα καταιγισμό και στρατιωτικών, αερονευτικών ασκήσεων, αλλά και διεξαγωγή σεισμικών ερευνών στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σε αυτή την ένταση, κύριε Μαρκουλή, που... Είχαμε πάρα πολλές, τις έχω καταγεγραμμένες, θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 λεπτά για να τις διαβάσω. Είναι πάρα πολλές. Να θυμίσω επίσης ότι υπάρχει μια συμφωνία ήδη από το 2011 μεταξύ του ψευδοκράτους και της τουρκικής κρατικής εταιρείας πετρελαίων, είναι η λεγόμενη TPAO, για αδειοδοτήσεις, την οποία ανέλαβε δηλαδή αυτό το ρόλο η κρατική εταιρεία πετρελαίων, αλλά και υπάρχουν και άλλες συμφωνίες μεταξύ ψευδοκράτους και Τουρκίας για τη διεξαγωγή όλων αυτών των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών, αλλά και γεωτρήσεων. Για παράδειγμα, αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως για το Σύγκραση, για τη Σύγκραση που είναι στην περιοχή Αμοχώστου, αυτό έγινε τον Απρίλιο, ακριβώς πριν από μερικά χρόνια, το 2012, ακριβώς την ίδια μέρα σαν σήμερα, που ξεκίνησε αυτή η ερευνητική γεώτρηση στην περιοχή της Σύγκραση, με κανένα αποτέλεσμα βέβαια. Τώρα λένε ότι θα ξεκινήσουν ξανά. Πιστεύω ότι είναι τακτικισμοί της Τουρκίας και το θέμα των λεγόμενων διερευνητικών γεωτρήσεων και των ασκήσεων είναι επανειλημμένα, έχει γίνει αυτό ούτως ώστε να αμφισβητηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και στο κατεχόμενο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά τα έχουμε δει κατ' επανάληψη, έχουν γίνει δεκάδες αν όχι εκατοντάδες διαβήματα σε διεθνείς οργανισμούς και πρέπει να γίνονται, γιατί καταγράφεται η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Από εκεί και πέρα, και το 2011 που γίνονταν όλα αυτά είχαμε διαπραγματεύσεις. Το 2012 από το Φεβρουάριο-Μάρτιο περίπου σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις, όπως θυμάστε, γιατί πρόκειται να αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως αντίδραση ο κύριος Έρογλου είχε αποχωρήσει τότε από τις διαπραγματεύσεις και παρέμεινε εκτός διαπραγματεύσεων μέχρι τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 2013. Άρα είχαμε περίοδο διαπραγματεύσεων και όλες αυτές τις ασκήσεις τις αεροναυτικές, αλλά και τις τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο όχι μόνο δεν βοηθά στο κλίμα των διαπραγματεύσεων, αλλά θα έλεγα ότι επιδεινώνει την όλη κατάσταση, η οποία είναι ήδη
βεβαρημένη. Είναι ήδη βεβαρημένη. Εγώ θα χαρακτηρίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα βάλτο εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Πάρα πολλούς μήνες. Δεν υπάρχει πρόοδος δηλαδή σε κανένα από τα θέματα. Να σας αναφέρω ότι το περιουσιακό, για παράδειγμα, τελευταία φορά που είχαμε κάποια συζήτηση, αλλά πολύ επιδερμική, ήταν στο Μον Πελεράν 2. Είχαμε και μια πολύ σύντομη συζήτηση στη Γενέβη, αλλά δεν υπάρχουν τεράστιες εκκρεμότητες.